Με την ανησυχία να είναι πλέον έκδηλοι στο Μυλοπόταμο, εκατοντάδες ήταν το πρωί οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που έσπευσαν στο πέραμα να κάνουν το τεστ γρήγορης ανίχνευσης κορονοϊού μέσω της κινητής μονάδας του ΕΟΔΗ από το Ηράκλειο, που βρέθηκε στην έδρα του Δήμου. Συνολικά από τα 525 rapid test που έγιναν, τα 10 ήταν θετικά. Προσέχουμε όσο μπορούμε. Απλά πιστεύω ότι πάντα υπάρχει πιθανότητα να κολλήσεις όσο και να προσέχεις. Τα μέτρα τηρήθηκαν. Με ορισμένες εξαιρέσεις φυσικά που παντού υπάρχουν. Τα μέτρα τηρηθήκανε, θεωρώ, απλά κουραστήκαν ο κόσμος. Κάποιες συναθρήσεις που έγιναν, αυτό δημιούργησε το θέμα. Πάντως θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μας ρωτάνε, χρειάζεται για να έρθουμε κινητό, άμκα και μάσκα. Η μάσκα υποτίθεται ότι είναι ένα εξάρτημα το οποίο το φέρουμε τώρα πλέον συνεχώς. Δεν το φέρνουμε για να έρθουμε να κάνουμε το τεστ. Για την ώρα που επιστήμονες και πολίτες μιλούν πλέον για κόπωση του πληθυσμού από τα συνεχή μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό, οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης αλλά και οι εκπρόσωποι του Δήμου Μυλοποταμού απευθύνουν αγωνιώδεις εκκλήσεις, υπενθυμίζοντας πως το μόνο όπλο που έχουμε στα χέρια μας απέναντι στην πανδημία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί, είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τηρήσουμε τα μέτρα, να εξακολουθούμε να φοράμε τις μάσκες μας, να κρατάμε τις αποστάσεις και να προσέχουμε γενικότερα και τον εαυτό μας, γιατί φροντίζοντας τον εαυτό μας μπορούμε να προστατεύσουμε και τους συνανθρώπους μας. Η ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμπου παραμένει στο μικροσκόπιο των λοιμοξιολόγων, δεδομένου ότι ο κίνδυνος να κοκκινήσει δεν έχει απομακρυνθεί, εξακολουθεί να τροφοδοτεί με θετικά κρούσματα τα οποία προέρχονται κατά βάση από τραπέζια, βενγκέρες και παρέες. Μέχρι πρότινος πριν 5-10 μέρες δεν είχαμε σχεδόν κανένα κρούσμα. Εγώ που παίρνω αναφορά, κανένα. Ξαφνικά είμαι και εγώ ανήσυχος και θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και όλοι οι πολίτες της περιοχής, γιατί είναι και λίγο ορισμένοι, πολύ ελάχιστοι, αλλά δυστυχώς δεν πειθαρχούν. Στο απλούστερο μέτρο, το να πάει στην καφετέρια, να πάρει καφέ να φορεί τη μάσκα, το να πάει στο σούπερ μάρκετ να φορεί τη μάσκα. Να είμαστε προσεκτικοί. Να ακολουθούμε τους κανόνες που δίνει ο ΕΟΔΗ και που είναι απλοί. Τη μάσκα μας όταν χρειαστεί να μετακινηθούμε μέσα σε κόσμο, να κρατάμε τις αποστάσεις, να πλένουμε τα χέρια μας και να προσέχουμε. Ανάστατη είναι όμως από χθες και οι κάτοικοι των Ανογείων έπειτα από τα δύο θετικά κρούσματα συγχωριανών τους, με το Σοκράτη Κεφαλογιάννη να συνιστά πρωτίστως ψυχραιμία. Θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί από τους επιστήμονες, ο τρόπος λειτουργίας της καραντίνας που τίθεται κάποιος επειδή μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα, είναι συγκεκριμένος και πρέπει να τηρείται. Να τηρείται για να προστατεύσουμε την ευρύτερη κοινωνία. Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί επίσης και το γεγονός ότι σήμερα βρέθηκαν 7 θετικά κρούσματα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Την ερχόμενη εβδομάδα κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο θα κάνουν rapid test στο Μπαλί, στα Ζωνιανά, τα Λιβάτια και τα Ανόγια, ενώ στις 10 Φεβρουαρίου rapid test θα γίνουν και στη Μαρίνα του Ρεθύμνου. Άλλωστε από τα ξημερώματα ο Δήμος Ρεθύμνου πέρασε στην κόκκινη ζώνη, με τις νοσηλίες μάλιστα στην κλινική COVID του νοσοκομείου να έχουν φτάσει τις 12 από 2 που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τέλος τα αποτελέσματα των σημερινών ελέγχων σε Αργυρούπολη και Ρούστικα, δυτικά του Ρεθύμνου, και τα 232 δείγματα ήταν αρνητικά.